Μια γιαγιά που λέτε περπατάει στο πεζοδρόμιο σέρνοντας δύο σακούλες σκουπιδιών, μία στο δεξί χέρι, μία στο αριστερό και προχώραγε. Μία από αυτές τις σακούλες, καλά μου παιδιά, είχε μια τρύπα χαμηλά και λίγο-λίγο φεύγανε χαρτονομίσματα των 20 ευρώ. Παπ, φεύγανε. Ένας αστυνομικός το προσέχει και πάει προς το μέρος της γιαγιάς και της λέει: Ρε γιαγιά, σου πέφτουν χαρτονομίσματα από τη σακούλα, ρε γιαγιά, πρόσεχε. Φτού, λέει γιαγιά, φτού, πουλάκι μου, φτού. Ας τρέχω πίσω να μαζέψω όσα φύγανε, ρε παιδί μου, λέει γιαγιά. Κάτσε, ρε γιαγιά, της λέει ο αστυνομικός, για κάτσε λίγο. Πού τα βρήκες τόσα λεφτά, της λέει. Δεν πιστεύω να έκλεψες τίποτα, γιαγιά, έτσι. Ο αστυνομικός την παίρνει λίγο χαμπάρι. Όχι, αγάπη μου, λέει γιαγιά, όχι, αγάπη μου, όχι, αγάπη. Να σου εξηγήσω, πολιτσμάνε μου, να σου εξηγήσω, του λέει. Το σπίτι μου και ο κήπος μου είναι ακριβώς δίπλα από το πάρκινγκ του γηπέδου και όταν έχει αγώνα έρχονται όλοι και μου κατουράνε τα λουλούδια. Και λέει ο αστυνομικός, εγώ τι κάνω, λέει γιαγιά. Πάω και κρύβομαι πίσω από τα λουλούδια με ένα ψαλίδι κλαδέματος και όταν κάποιος πάει να κατουρήσει, του λέω ή θα μου δώσει 20 ευρώ ή κλάτσι σας το κόψω. Και καταλαβαίνετε. Μπράβο ρε γιαγιά, της λέει ο αστυνομικός. Μπράβο ρε γιαγιά, ωραίο κολπάκι, μπράβο, καλά έκανες. Η άλλη σακούλα τι έχει? Δεν πληρώνουν κιόλας.